Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η προημερησία συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την οικονομία με επίκεντρο τις αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Μαζί μας ο Εμίλιος Πετρικάρης. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι είναι ουσιαστικά το τελευταίο ραντεβού, εκτός απρόπτου βέβαια, των πολιτικών αρχηγών για την καλοκαιρινή περίοδο σήμερα στη Βουλή. Ξεκίνησε η συζήτηση λίγο πριν από το μεσημέρι και συνεχίζεται με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, όπως ορίζει το επίδικο της συζήτησης μετά από το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία και τις αποφάσεις του Eurogroup. Όμως, ως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά, παρά είναι μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Και είναι μια συζήτηση εφόλης της ύλης στην οποία έχουν ανέβει ιδιαίτερα οι τόνοι, δεδομένου ότι από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτολογία του επέλεξε να θίξει όλα τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά μέχρι την υπόθεση Καμένου και όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις οι οποίες κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη βέβαιως παίρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, για να αμυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας, πέραν της υπεράσπισης της συμφωνίας στο Eurogroup και των προοπτικών που έχει πλέον η οικονομία, αναφέρθηκε σε υποθέσεις διαφθοράς, αυτά που είχε πει και στην επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας την περασμένη Παρασκευή, σε υποθέσεις δηλαδή που βρίσκονται υπό διερεύνηση, κοινοβουλευτική διερεύνηση, όπως είναι αυτή του Ερίκος Δινάν ή η υπόθεση της Νοβάρτης, και οι οποίες κατά την άποψή του, κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενδέχεται να εμπλέκουν και στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι λίγα είναι τα πράγματα που ακούμε για την οικονομία, παρότι είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης. Σε αυτά μπορούμε να συνοψίσουμε στο ότι για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η συμφωνία του Eurogroup είναι μια συμφωνία θετική για τη χώρα, που ανοίγει νέες προοπτικές, κυρίως την προοπτική της εξόδου από τα μνημόνια και από την Επιτροπή με το τέλος του προγράμματος το 2018 και βεβαίως δημιουργεί τις προοπτικές για την έξοδο της χώρας στις αγορές τους επόμενους μήνες δοκιμαστικά και κανονικά μετά ακριβώς από το τέλος του προγράμματος, καθώς προβλέπει κατά τον ίδιον και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους.